Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε, πώ είστε, Καλημερίζω και καλή εβδομάδα φυσικά στου 19.361 φίλου του καναλιού που έχουν κάνει subscribe. Γιατί υπάρχουν και άλλοι που δεν έχουν κάνει subscribe. Είμαστε πολύ κοντά στου 20.000 subscribers, πάμε δυνατά για του 20.000 subscribers και σήμερα τι έχουμε, το ετήσιο βίντεο. Το βίντεο που φυσικά ήταν αναπόφευκτο να κάνουμε γιατί δεν γίνεται να ξεκινήσει η σεζόν της EuroLeague, η οποία ξεκινάει αυτή τη βδομάδα, χωρίς να έχουμε το tier list, δηλαδή ουσιαστικά τα power rankings. Αυτά είναι τα δικά μου power rankings, okay, ο καθένα έχει τη δική του άποψη, έτσι δεν χρειάζεται να λέμε τα αυτονόητα, είναι η προσωπική μου άποψη και φυσικά μπορεί να κάνω και λάθος. Πάντως, πέρσι, αν θυμάστε, πέτυχα την πρωταθλήτρια Ευρώπη στη Βρήκα, βάζοντας στο νούμερο 1 την Real Madrid Πάμε λοιπόν, σιγά σιγά, να δούμε πώ έχω διαλέξει την κατάταξη τη φετινή Euroleague. <Συσίλια> Πριν ξεκινήσω να πω ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο αυτό να βάλω δηλαδή σε 18 θέσεις τις ομάδες διότι είναι 10 ομάδες τουλάχιστον που θεωρώ εγώ ότι θα παλέψουν για μία θέση στο Final Four. Φέτος υπενθυμίζω ότι έχουμε τα play-ins, δηλαδή οι 10 ομάδες είναι αυτές οι οποίες θα διεκδικήσουν μία θέση στα play-offs, στην δεύτερη φάση δηλαδή της Euroleague. Έτσι έχουμε εξηγήσει ποιο είναι το σύστημα των play-ins, μοιάζει με του NBA και πάμε ευθύ αμέσως να δούμε εδώ το κλασικό πινακάκι και να ξεκινήσω από τη θέση νούμερο 18. Και βέβαια, τι θα βάλουμε στη θέση νούμερο 18, Αυτούς εδώ, την Αλμπα Βερολίνου. Δεν νομίζω ότι μπορεί να διαφωνήσει πάρα πολύ κανεί για την 18η θέση και την Αλμπα Βερολίνου. Έχασε τον Λό, έχασε τον Σίγμα, έχασε τον Σμιθ, έχασε τον Μπλατ. Και ε, οι παίχτε που ήρθαν δεν είναι παίχτε οι οποίοι μπορούν και να μπουν κατευθείαν στο, να, να χτίσουν χημεία στην Άλμπα και να την κάνουν ανταγωνιστική ή τουλάχιστον όσο ανταγωνιστική ήταν και πέρσι. Οι ήδη οι άνθρωποι της Άλμπα λένε ότι έχουν μπει σε μια διαδικασία, σε μια διαδικασία rebuilding οπότε καταλαβαίνετε ότι η Άλμπα είναι το εύκολο θύμα στην 18η θέση. Στη 17η θέση θα βάλω και φέτο, γιατί νομίζω είχα βάλει και πέρσι την Ασβέλ, την Βιλερμπάν. Καμπαρό, Λι, Σκοτ ήρθαν στην ε, γαλλική ομάδα, στην ομάδα του Πάρκερ αλλά θα έλεγα ότι δεν είναι οι παίχτες οι οποίοι θα εκτοξεύσουν την ε, Βιλερμπάν. Υπάρχει ένα πλάνο σύμφωνα τουλάχιστον με τον Πάρκερ που θα μπουν πάρα πολλά χρήματα στα επόμενα χρόνια για να ανέβει επίπεδο η Ασφέλ. Όλα αυτά τα περιμένουμε αλλά δεν νομίζω ότι φέτος μπορεί να κάνει περισσότερα πράγματα. Γιατί, γιατί... Ναι, μπορεί να ανεβάσει λίγο την απόδοσή της, αλλά υπάρχουν και άλλε ομάδε οι οποίε θα έχουν επίση ανεβάσει την απόδοσή του στο 16. Η Βαλένθια. Ναι, τόσο χαμηλά, τόσο χαμηλά η Βαλένθια. Και γιατί τόσο χαμηλά, Διότι πείτε μου ποια ομάδα από αυτέ που βλέπετε στην γραμμή έτσι την πάνω, μπορεί να περάσει αυτή η Βαλένθια η οποία έχασε τον Ντούμπλεβιτ, έχασε τον Πρέπελιτ, έχει πάρει τον Ντέιβι βέβαια από την Ολύμπια, πήρε και τον Γιώβιτ, αλλά και το ξεκίνημα τη σεζόν έδειξε ότι δεν είναι στα πολύ καλά τη, δεν είναι η περσινή Βαλένθια η οποία μέχρι και τι τελευταίε αγωνιστικέ διεκδικούσε μια θέση στην Οχτάδα. Νομίζω ότι η Βαλένθια θα υποχωρήσει φέτο. Για να δούμε. Οι Ισπανικέ ομάδε είναι ερωτηματικό εκτό από τη Ρεάλ Madrid της, που θεωρώ ότι θα είναι πάλι πάρα πολύ ψηλά. Στο νούμερο 15 θα βάλω τη δεύτερη ισπανική ομάδα που είναι η Μπασκόνια. Η Μπασκόνια είναι μια ομάδα η οποία είναι πολύ μεγάλο ερωτηματικό γιατί έχασε τον Τόμψον, έχασε τον Γκεντράι τη. Έχει φέρει παίχτε για να καλύψει τα κενά, αλλά είναι νομίζω πολύ δύσκολο να καλυφθούν αυτά τα κενά και θεωρώ ότι φέτο και αυτή μαζί με τη Βαλένθια θα υποχωρήσει. Πάμε στο νούμερο 14. Στο νούμερο 14 είχα έτσι άρχισα να προβληματίζομαι γιατί, γιατί είναι πάρα πολλέ οι ομάδε οι οποίε μπορούν να διεκδικήσουν και να κάνουν το step up φέτο. Όμω διάλεξα τελικά να βάλω την Virtus Ξέρω λοιπόν ότι είναι ρίσκο, ξέρω ότι η Virtus ξεκίνησε καλά τη σεζόν, δεν έχει του καριόλο πλέον στον πάγκο, έκανε περικοπέ, ήρθε ο Μπάνκι, αλλά νομίζω ότι μέσα στη σεζόν θα τα βρει σκούρα. Νομίζω ότι η Virtus δεν έχει αυτή τη στιγμή το ρόστερ για να κάνει την υπέρβαση, να μπει δηλαδή και να χτυπήσει τι ομάδε που βλέπετε από κάτω στην μπάρα. Προβληματίστηκα, μήπω να έβαζα τη Ζάλγκυρη σε αυτή τη θέση, όμω θα βάλω τη Ζάλγκυρη ακριβώ από πάνω, στο 13, εδώ. Γιατί λόγω της έδρας που έχουν οι Λιθουανοί. Οι Λιθουανοί που έχασαν βέβαια τον Μπραζ, τον Μπραζ και ε, έχουν φέρει τον μητρού Λόγκ. Ε, αλλά θα έλεγα ότι ε, δεν έχουν δυναμώσει ιδιαίτερα. Είναι σχεδόν στο ίδιο επίπεδο και περιμένω φέτος να έχουν περισσότερα προβλήματα. Στο 12 έχει ενδιαφέρον γιατί πλησιάζουμε προς τη δεκάδα. Μπαίνει η Μπάγκερ. Εδώ. Γιατί μπαίνει η Bayern. Γιατί πραγματικά περιμένω να πάει πολύ καλύτερα. Έχει κάνει πολύ καλές προσθήκες στον Μπούκερ, τον Πολμάρο, πήρε τον Έντουαρτς, πήρε τον Σέρζι Μπάκα. Ναι, όντω ο Λάσο είναι εγγύηση, όντω καινούργοι παίχτες, όντω έχει την, τη δυνατότητα να φτιάξει κάτι καλό ο Λάσο, αλλά δεν νομίζω φέτος να μπορεί να κάνει κάτι περισσότερο από το νούμερο 12. Στο 11 έχω τον Ερυθρό Αστέρα. Και ο Ερυθρός Αστέρας είναι επίσης ένα μεγάλο ερωτηματικό. Για ποιο λόγο. Γιατί ο Ερυθρός Αστέρας έχει 20 παίχτες στο γρόστερ του και οι 11 είναι νέοι. Έχασε το Βιλντόζα, έχασε τον Καμπάτσο, έχει χάσει πάρα πολλού παίχτες, έχει φέρει άλλους. Επέστρεψε ας πούμε ο Τεόντοσιτς, είναι ένα μεταβατικό στάδιο για τον Αστέρα που θεωρώ ότι μπορεί στην, μετακομίζει τώρα και στην Star Carina, έτσι εκεί που θα παίζει και η Παρτίζαν έχουν το ίδιο πλέον γήπεδο γιατί λογικό είναι να θέλει να παίξει ένα κλειστό με 20.000 χωρητικότητα αλλά νομίζω ότι θα χρειαστεί χρόνο για να στρώσει αυτός ο Ερυθρός Αστέρας και μέσα στις αγωνιστικές που θα κυλάνε θα έχει απώλειες Πάμε τώρα που είμαστε στο 10. Και αυτή εδώ είναι η δεκάδα. Αυτή θεωρώ τουλάχιστον ότι είναι η πιο, η πιο πιθανή δεκάδα. Οι ομάδε δηλαδή που θα διεκδικήσουν μια θέση στο Final Four. Στο 10, λοιπόν, έχω την Ολύμπια. Την Ολύμπια η οποία. Μα έκανε και γελάσαμε βασικά μέσα στην ε, μεταγραφική περίοδο με τον μεσίνα να γκρινιάζει για τι μεταγραφέ, να γκρινιάζει για τον Μύροτητ. Τελικά τον, εκείνοι τον πήραν τον Μύροτητ, πήραν και τον ΛΟ. Έχουν ένα πολύ καλό ρόστερ. Ε, πέρσι η χρονιά του ήταν απογοητευτική γιατί είχαν πάρα πολλούς τραυματισμούς και φέτος έχουν υπέχτες οι οποίοι είναι υπηρεπείς στους τραυματισμούς να δούμε πως θα τσουλήσει όλο αυτό το project της Ολύμπια αλλά νομίζω ότι κουτσά στραβά θα τα καταφέρει για να μπει στην δεκάδα στο 9 έχω την Παρτίζαν θα μου πεις Νικήτα ο Μπράντοβιτς έτσι αλλιώς μαδάρα από εδώ από εκεί ναι αλλά έχει χάσει Πολύ σημαντικά ονόματα, ο Λεσόρα έχει φύγει, ο Έξουμ έχει φύγει, ο Μαδάρ έχει φύγει, η Μάδαρ όπως θέλετε και έχουν έρθει βέβαια παίχτες όπως είναι ο Καμίνσκι, όπως είναι ο Πιτζέι αλλά νομίζω και την είδαμε και όλα στην Παρτίζαν ότι θέλει δουλίτσα, θέλει ακόμα να χτίσει πάλι αυτούς τους αυτοματισμούς της του, την ομοιογένειά της ο Μπράντοβιτς θα τα καταφέρει και αυτό την έχουμε στη δεκάδα αλλά δεν μπορώ να φανταστώ να πηγαίνει, λίγο, να πηγαίνει ψηλότερα από ποιον από αυτό που έχω στην 8η θέση που είναι ο Παναθηναϊκός Στην 8η θέση έχω τον Παναθηναϊκό και πριν πέσετε να με φάτε, πριν πέσετε να με σταυρώσετε, να με χρήσετε ολυμπιακό, φιλοολυμπιακό και διάφορα τέτοια, να πω ότι η θέση αυτή είναι, θα λέγα, συμβολική για τον Παναθηναϊκό. Γιατί, Γιατί θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός θα είναι οπωσδήποτε στην οκτάδα. Αυτή είναι η υπεποίθηση δική μου. Οπωσδήποτε θα είναι στην οκτάδα ο Παναθηναϊκός. Ένα παιχνίδι κακό με τον Ολυμπιακό στο Super Cup δεν φέρνει την καταστροφή, δεν φέρνει το χαλασμό. Θέλει δουλειά ο Παναθηναϊκός πολύ αλλά έχει την κλάση το ρόστερ του για να ανταποκριθεί στις απαιτήσει. Δεν είναι εύκολο το πρόγραμμά του, το έχουμε ξαναπεί, με τον Ολυμπιακό ξεκινάει η Euroleague, αλλά θεωρώ, ξανά λέω, ότι ο Παναθηναϊκός θα είναι στην οκτάδα. Τώρα αν θα είναι έκτος, αν θα είναι έβδομος, αν θα είναι όγδος, αν θα είναι πέμπτος, δεν ξέρω παιδιά. Πραγματικά αυτό είναι ένα ερωτηματικό. Εμπιστεύομαι και τον Αταμάν εμπιστεύομαι αυτό το project του Παναθηναϊκού περισσότερο, πολύ περισσότερο από το περσινό project, έτσι. Γιατί, Γιατί και πολύ καλύτερο προπονητή έχει και πολύ καλύτερο ρόστερ έχει ο Παναθηναϊκός. Ε, κάποιοι λένε ότι λείπει κάποιο παίκτη ακόμα στο 3, αλλά θεωρώ ότι και έτσι ο Παναθηναϊκός θα είναι στην οκτάδα. Που ακριβώ δεν ξέρω. Στην οκτάδα επίση θα είναι και η Μακάμπη. Και Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι θα είναι στην Οχτάδα η Μακάμπη, έτσι δεν είναι. Η περσινή Μακάμπη ήταν μια ομάδα η οποία έκανε ένα rebuilding, είχε πάρει πάρα πολλού παίχτε, ένα καινούριο ρόστερ. Φέτο δεν έκανε το ε, ίδιο η Μακάμπι. Γιατί? Γιατί ανανέωσε όλου. Τώρα με, απ' έξω θυμάμαι ότι ανανέωσε τον Μπράουν, τον Μπόλντουιν, τον Κόλσον ανανεώσει όλου του παίχτε και έχει κρατήσει το ρόστερ τη. Είναι μια ομάδα η οποία έχει εξαιρετική έδρα. Έτσι, 15-2 είχε πέσει στην έδρα τη. Είναι μια ομάδα η οποία θα φτύσει αίμα για να την κερδίσει στο Γιάντελιάου και εκτό μπορεί να σου κάνει ζημιέ. Στο 6 έχω την Εφές. Η Εφές είναι μια ομάδα η οποία θα έλεγα, θα έλεγα ότι έχει καινούργιο προγοντή, έχει τον Τσάν, ε, έχει χάσει τον Βάσα, ε, τον, τον Βασίλε Μίσιτς, ο οποίος πήγε στο NBA, έχει όμως ένα υπόλοιπο κορμό ο οποίος είναι εξαιρετικός, έφερε και τον Τάριου Στόμσον και νομίζω ότι φέτος θα επιστρέψει στις καλές εμφανίσεις. Έχει και αυτή να κάνει δουλειά, δουλειά πολύ, κυρίως αμυντικά. Ε, επίσης πρέπει, όπως την είδα, και επιθετικά να δουλέψει κάποια πραγματάκια γιατί ο Αταμαν δεν είναι τσαν και ο Τσαν δεν είναι Αταμαν. Έχει ακόμα δηλαδή περιθώρια βελτίωση, αλλά δεν νομίζω να μείνει εκτό οχτάδα σε καμία περίπτωση. Δεν νομίζω δηλαδή καμία από τι άλλε ομάδε αυτή τη στιγμή να έχουν ένα Λάρκιν ή έναν Κλάιμπερν. Κλάσει, παίχτε δηλαδή τεράστια κλάσει που μπορούν να πάρουν παιχνίδια μόνοι του. Αυτό είναι το νούμερο 6. Και πάμε στο νούμερο 5. Το νούμερο 5 για μένα είναι η Μπαρτσελώνα. Η Μπαρτσελώνα η οποία έφερε τον Βίλι ε, Ναγκόμεθ από το NBA έχει κάνει προσθήκες έβα, ε, έλεγε ότι θα κάνει περικοπές τελικά όλα αυτά ήταν φούμαρα δεν ξέρω τι ακριβώς περικοπές έκανε αυτή η ομάδα από τη στιγμή που έδωσε ένα καράβι λεφτά πάλι, αλλά και ο νέο τη προπονητή με, προ, με προβληματίζει. Και την είδα στα δύο παιχνίδια με τη Ρεάλ να έχει θέματα. Θέλει δουλίτσα. Φέτο την περιμένω να είναι σε ένα ψηλομεταβατικό στάδιο. Φέτο την περιμένω να βγάλει πολλέ αδυναμίες. Έχει βέβαια παίχτε κλάσει, αλλά δεν τη θεωρώ top 4. Δεν τη θεωρώ δηλαδή ομάδα Final Four. Θεωρώ ότι θα παλέψει για το Final Four, αλλά. Εντάξει, είναι και διασταυρώσει, έτσι. Με ποιο θα πέσει στην οκτάδα. Είναι όλα σχετικά. Αλλά τη θεωρώ σαν πέμπτη δύναμη αυτή τη στιγμή στην Euroleague. Και πάμε στι τέσσερι κορυφαίε. Πριν πάμε στι τέσσερι κορυφαίε, να πω ότι αυτέ είναι οι ομάδε που θα έλεγα ότι αν δεν πέσουν μεταξύ του, είναι οι ομάδε οι οποίε θα πάνε στο Final Four. Και τι βλέπετε. Η Φενέρ είναι μια ομάδα η οποία έκανε εξαιρετικέ προσθήκε. Είναι μια ομάδα η οποία έχει πάρα πολύ καλό ρόστερ και θεωρώ ότι θα, θα είναι ανταγωνιστική φέτος. Πέρσι έπεσε χαμηλά στο τελική κατάταξη από, κάποια, από πάρα πολλούς τραυματισμούς και από κάποια άτυχα αποτελέσματα που είχε λίγο προς το τέλος της κανονικής σεζόν γι' αυτό και έπεσε με τον Ολυμπιακό και βέβαια τον Ολυμπιακό τον ε, 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 ζόρισε επίσης αλλά θεωρώ ότι φέτος έχει την δυνατότητα να μπει στην ε, τετράδα θα εξαρτηθεί ξαναλέω βέβαια από, τους, διασταυρώσει. Ε, τις διασταυρώσεις. Πάμε τώρα στο νούμερο 3, που στο νούμερο 3 έχω τον, την ομάδα του του Σάσα Ομπράντοβιτς, στην Μονακό. Η Μονακό είναι μια ομάδα η οποία έφερε τον Κέμπα Γουόκερ, κράτησε αυτούς που ήθελε να κρατήσει, έδιωξε κάποιους που δεν χώραγαν, ας πούμε ο Μονέ και έφυγε γιατί δεν χώραγε, για το παιδί δεν μπορούσε να παίξει, έφυγαν κάποιοι παίχτες, όμως έχει ένα ρόστερ το οποίο είναι πάρα πολύ κοντά στο περσινό και έχει πλέον και τι, την εμπειρία του περσινού Final Four στο οποίο βέβαια χάσει τον ημιτελικό από τον Ολυμπιακό, αλλά ήταν το πρώτο τη Final Four και αυτή η ομάδα έχει αρχίσει σιγά σιγά να αποκτά εμπειρίε. Άρα λοιπόν περιμένω τη Μονακό να είναι σούπερ ανταγωνιστική και φέτο. Στο νούμερο 2 έχω τον Ολυμπιακό. Θα μου πει κάποιο, δεν είναι κοίτα, έχει ε, τον Ολυμπιακό, ο οποίο είναι χωρί τον ε, Βεζέγκοφ, χωρί ε, τον καλύτερο παίκτη, τον MVP τη Ευρωλίγα. Όμω, παιδιά, ξαναλέω, εγώ έχω πάρα πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη σε αυτό το project του Ολυμπιακού. Δεν θα μιλήσω για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό σε καμία περίπτωση. Δεν είναι ε, μέτρο σύγκριση αυτό το παιχνίδι. Απλά θέλω να πω ότι έχω τρομερή εμπιστοσύνη σε αυτό το project του Ολυμπιακού και οι προσθήκε που έχουν γίνει είναι πολύ καλέ. Βλέπω ότι πήρα, ήδη ξεκινήσατε και σταυρώνετε τον Λουξ Σίγμα. Μην σταυρώνετε τον Λουξ Σίγμα. Δεν είναι αυτό ο Σίγμα ο οποίο θα δείτε κατά τη διάρκεια τη σεζόν. Θα ανεβαίνει σιγά σιγά, σταδιακά θα ανεβαίνει. Ε, το παιδί είναι πάρα πολύ καλό ε, και κυρίω μέσα σε αυτό τον Ολυμπιακό μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά. Έχει ένα φοβερό, εντυπωσιακό θα έλεγε κανεί, δίδυμο ψηλών Ολυμπιακό. Και βέβαια η περιφέρειά του, κατά τη δική μου άποψη, είναι Αξιόπιστη, πολύ αξιόπιστη, μπορεί να σκοράρει και με την προσθήκη του Μπραζδέκης, μπορεί να σκοράρει με πολλούς παίχτες. Θεωρώ ότι ο Williams-Goss θα είναι περισσότερο πολύτιμος από ό,τι περιμένουν οι φίλοι του Ολυμπιακού. Τον έχω και στην ομάδα μου στο Fantasy, κάνουμε βίντεο ειδικό γι' αυτό. Και θα έλεγα λοιπόν ότι ο Ολυμπιακός, για άλλη μια φορά, περιμένω να είναι στο... στην τετράδα. Είναι η δεύτερη αυτή τη στιγμή καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη, ίσως και η πρώτη, δεν ξέρω, είναι πάντως μέσα στην πρώτη τετράδα στην Ευρώπη και βέβαια νούμερο ένα έχω την Real Madrid, την πρωταθλήτρια Ευρώπης, η οποία βέβαια είχε και την τύχη μαζί της στο τελικό πέρσι. Η Real Madrid της νομίζω ότι είναι ε, αυτή τη στιγμή σε ένα εξαιρετικό επίπεδο, νομίζω ότι έχει τη δυνατότητα να πρωταγωνιστήσει και φέτος στην ε, σεζόν, έχει ένα καταπληκτικό ρόστερ, ένα ρόστερ το οποίο Έπαιξε και πέρσι ουσιαστικά μαζί και κράτησε και τον Ταβάρε. Οπότε δεν θεωρώ ότι θα έχουμε κάποια έκπληξη από τη Ρεαλ Δηλαδή να αποτύχει ή να κάνει μια κακή πορεία, είναι εγγύηση η πορεία της Real. Τώρα το αν θα κατακτήσει το τρόπαιο, ξαναλέμε, είναι Final Four, να δούμε με ποιον θα διασταυρωθεί, έτσι, και στα play-off, γιατί ξέρω εγώ αν διασταυρωθεί ο Ολυμπιακός με τη Real Madrid, εκεί το πράγμα αλλάζει ή μονακό με τη Real Madrid, είναι λίγο περίεργα τα σταυρώματα στην οχτάδα. Το θέμα είναι ότι από πλευράς δυναμικότητας θεωρώ τη Ρεάλ τον Ολυμπιακό και τη Μονακό, αυτή τη στιγμή, τι τρει καλύτερε ομάδε στην Ευρώπη. Και από εκεί και πέρα μπορούμε να το συζητήσουμε για την τέταρτη ε, θέση τη ΦΕΝΕΡ Μήπω εσεί βλέπετε κάτι άλλο, μήπω βλέπετε την Barcelona, μήπω βλέπετε κάποια άλλη έκπληξη. Όλα αυτά στο comment section. Πάμε μέσα. Αυτό ήταν το tier list τη φετινή σεζόν. Δεν ξέρω κατά πόσο συμφωνείτε μαζί μου ή διαφωνείτε. Είναι ένα tier list το οποίο ξαναλέω ήταν πάρα πολύ δύσκολο να φτιάξω. Γιατί υπάρχουν πάρα, πάρα πολλέ ομάδε οι οποίε θα παλέψουν για τη δεκάδα και υπάρχουν και πάρα πολλές ομάδες που έχουν κάνει σοβαρές αλλαγές στο roster τους. Οπότε περιμένω και το δικό σας, τα δικά σας power rankings κάτω στο comment section και βέβαια τι διορθώσεις θα κάνατε εσείς σε αυτό που μόλις είδατε. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο, το οποίο λογικά εκτός συγκλονιστικού απρόπτου θα είναι η ομάδα μου στο Fantasy League. Χαιρετώ.